Γεια σας! Γεια σας! Γεια σας! Είμαι η Γκρικάτ κατά κόσμο Κατερίνα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Το σημερινό βίντεο είναι αυτό που όλοι περιμέναμε και είναι η βάφτιση της Μπέμπας, δηλαδή της Δήμητρας! Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τις ευχές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μου είπατε στο προηγούμενο βίντεο των ετοιμασιών! Να είστε καλά πραγματικά, χαίρομαι πάρα πολύ που το μοιράζομαι μαζί σας αυτό, πραγματικά... Με τεράστια χαρά, με τεράστια ανυπομονησία, σήμερα θα δούμε το βίντεο της βάπτισης. Και ναι, είχαμε πλάνα, όχι τόσα όσα θα ήθελα, η αλήθεια είναι, γιατί ήθελα να σας δείξω και από την προετοιμασία, από τα μαλλιά και τα λοιπά, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάπου το έχασα, γιατί τα έκανα όλα μόνη μου, όπως καταλαβαίνετε, και τα παιδιά ετοίμασα, και εμένα ετοίμασα, και όλα τα ετοίμασα, οπότε ήταν λίγο... Πώς να το πω, ήταν λίγο δύσκολο. Δεν πειράζει όμως, σας έχω πλάνα από την εκκλησία, που είναι πιο σημαντικό θεωρώ, όπου σε αυτό συνέβαλε και η αγαπημένη μας θεία, συνυφάδα και αδελφή ψυχή Άννη Χαραλάμπους. Οπότε λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε 24 Ιουνίου 2023, ώρα 11:30 το πρωί, στον Άγιο Νικόλαο Αναβήσου. Εκεί λοιπόν έγινε η βάφτιση της Μπέμπας μας και πήρε το όνομα Δήμητρα. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε το μυστήριο, να δείτε το candy bar, να δείτε την κολυμπήθρα, να δείτε πώς ήταν όλα στημένα και πάμε να επανέλθουμε μετά με το τραπέζι, γιατί δεν κάναμε κανονικό τραπέζι, θα σας πω σε λίγο. Πάμε να δούμε τη βάφτιση. Φύγαμε! Όπως είδαμε, ήταν πραγματικά υπέροχα. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Όπως είδα την μπούλα έτσι λίγο όταν την γδύσαμε, ήταν λίγο ανήσυχη κτλ. Με το που μπήκε στην κολυμπήθρα όμως, πραγματικά ηρέμησε πάρα πολύ. Και μετά λίγο έκλαψε που τη βγάλαμε την κολυμπήθρα γιατί της άρεσε, δροσίστηκε.
Ο καιρός γενικά ήταν καλός, ζεστός και είχε και λίγο αεράκι, οπότε ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Να σας πω ότι όσον αφορά το candy bar, η κοπέλα, την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, είχε πραγματικά μεγάλο πρόβλημα από επιδρομή από μυρμήγκια. Ναι, παιδιά, εκεί πέρα είναι φύση, όπως καταλαβαίνετε, και φανταστείτε τα μυρμήγκια, η καημένη τα είχε πριν βγουν τα γλυκά. Οπότε μου λέει, φαντάσου τι θα γίνουνε, πώς θα μαζευτούνε όταν έρθουν τα γλυκά. Όπως καταλαβαίνετε, είχε αυτό το θέμα. Το άλλο θέμα ήταν η ζέστη, που τα γλυκά πραγματικά ήταν υπέροχα, αν και δεν δοκίμασα ούτε ένα, δοκίμαζα μόνο τα μπισκότα, πραγματικά. Δεν πρόλαβα, παιδιά, πάλι δεν πρόλαβα. Μάζευα με το που τελείωσε το μυστήριο, μάζευα, οπότε λιώσανε. Είχανε μείνει τρία και λιώσανε απλά. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όμως από το βάθος της καρδιάς μου την Αριάδνη και το Ellen Events, γιατί πραγματικά ήτανε όλα υπέροχα, υπέροχα. Ό,τι βλέπετε δηλαδή από τη βάφτιση είναι από εκείνη. Και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Τι να σας πω, από την επιγραφή, από το candy bar, από τα ρούχα, παπούτσια, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, τα πάντα. Οπότε ήτανε πραγματικά πάρα πάρα πολύ όμορφα. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, νομίζω το ευχαριστηθήκαμε όλοι. Ο παπάς ήταν υπέροχος, φέρθηκε πολύ καλά στη μεμπούλα μας και πραγματικά είμαι πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένη γι' αυτό. Πάμε λοιπόν να σας δείξω, πριν σας δείξω τι κάνουμε μετά τη βάφτιση, πάμε να σας δείξω τι πήρα εγώ πίσω και να σας δείξω και πιο κοντά, τέλος πάντων, τα ρουχαλάκια, τα παπουτσάκια, τι στην επιγραφή και τα λοιπά και τα λοιπά. Φύγαμε! Η επιγραφή είναι αυτή, είναι κανονική επιγραφή, να ξέρετε, είναι στην ουσία σαν πίνακας που έχει εδώ το Δήμητρα. Αυτή εδώ είναι η μπομπονιερίτσα μας από ό,τι βλέπετε, από Έλαν όπως σας είπα. Έχει τούλι λευκό με στρασάκια και τούλι ροζ με στρασάκια. Και αυτό εδώ είναι από πολυμερισμένο πυλό, βλέπετε, είναι χρυσό. Και εδώ έχει τις τρουφίτσες, όπως ήταν ακριβώς και τα μπισκότα μας. Τα οποία μπισκότα σας έχω εδώ, παιδιά, μπισκότο, πως ήταν τα μπισκότα τεράστια και ήταν πάρα πολύ νόστιμα. Τέτοιο κατάφερα να φάω, η αλήθεια είναι, και ευτυχώς μου φύλαξε η Αριάδνη ένα μπισκότο για να το έχω. Αυτό θα το φυλάξω, γιατί πραγματικά, εντάξει, είναι υπέροχο. Αυτό στην ουσία ήταν το θέμα της βάπτισης. Μπισκότο με υποτίθεται παγωτό φράουλα από πάνω. Μου αρέσει λοιπόν πάρα πολύ αυτό εδώ, το Δήμητρα. Έχει και τη βάση του. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε φυσικά και φωτιστικό, δηλαδή να βγάλω αυτό που έχω εδώ πέρα και να το βάλω από τη μεριά του Σπύρου. Θα δούμε δηλαδή τώρα πού μπορεί να μπει αυτό εδώ πέρα. Και να το βάλουμε εδώ με κρυφό φωτισμό από πίσω κτλ. Θα γίνει πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Αυτό κάποια στιγμή θα το κάνουμε, όχι τώρα. Εδώ έχω την τζαντούλα της βάπτισης της Μπέμπας με όλα τα βαφτιστικά της μέσα. Όπως και την λαμπάδα, την οποία θα πρέπει να κάψουμε στην εκκλησία. Αυτά εδώ ήταν τα παπουτσάκια μας από Baby Walker. Εντάξει, υπέροχα παπούτσια, παιδιά, δεν μπορώ πραγματικά. Υπέροχα παπουτσάκια. Και πάμε να δούμε τα πραγματάκια της μπεμπούλας μας μες στην τσάντα. Φύγαμε! Θα τα δούμε εδώ στην υπέροχη μας κούνια. Να σας πω ότι εδώ κοιμήθηκε η Μπέμπα πρώτο της βράδυ χθες μαζί με τον αδερφό της. Ανοίγοντας λοιπόν την τσαντούλα, βλέπουμε την πετσετούλα της που έχει αυτή την υπέροχη λεπτομέρεια εδώ, όπως βλέπετε, την μπορντούρα, τη φάσα. Είναι πάρα πάρα πολύ όμορφη πετσέτα, παιδιά, πάρα πολύ μαλακή, απαλή. Θα συνεχίσω με τα εσωρουχάκια, πολύ πολύ όμορφα κλασικά εσωρουχάκια, το κάτω είναι αυτό. Το σκουφάκι μας που το φόρεσε κιόλας, θυμάστε, υπέροχο κι αυτό. Το τυραντάκι μας το από πάνω, το εσωρουχάκι, τόσο όμορφο παιδιά και πόσο δροσερό ήτανε. Και αυτός εδώ ο φτιόγκος ήταν πάνω στην τζαντούλα έτσι κολλημένος, εδώ στο πλάι, οπότε εγώ τον έβγαλα τώρα. Η κορδελίτσα μας που είχαμε και φορούσαμε στα μαλάκια μας μαζί, σετ με το φορεματάκι μας, υπέροχη κορδέλα πραγματικά. Και το φορεματάκι μας, εντάξει παιδιά, δεν μπορώ, δεν μπορώ, πεθαίνω, κοιτάξτε εδώ τι τέλειο φορεματάκι φορούσε η Μπέμπα μου. Λεπτομέρεια από πίσω, υπέροχη κουμπάκι, να ξέρετε ότι αυτό είναι φτιαγμένο στο χέρι, ραμμένο όλο από μοδίστρα που συνεργάζεται η αγαπημένη μου Αριάδνη.
Κοιτάξτε τι υπέροχη λεπτομέρεια. Με από κάτω φουρό και από κάτω βαμβακερό φουστανάκι. Πραγματικά υπέροχο, ανάλαφρο, δροσερό, ό,τι έπρεπε για εκείνη τη μέρα. Η αγαπημένη Μαριάδνη μου έκανε δώρο και το Δέλτα για την υπέροχη μας Δήμητρα και είναι πάρα πολύ ωραίο ξύλινο. Αυτός εδώ είναι ο σταυρός της και η ταυτοτητούλα με το όνομά της από τα πεθερικά μου. Τέτοια ταυτότητα είχαν κάνει και στο Σπύρο δώρο. Και εδώ μέσα στη τσάντα μας έχουν μείνει μπομπονιέρες για να δώσουμε σε αυτούς που δεν ήρθαν, που δεν τα κατάφεραν. Και εδώ έχουμε και τα μαρτυρικά. Θέλω να δείτε ένα μαρτυρικό, να δείτε πόσο όμορφο είναι. Εδώ από τη μία πλευρά έχει το Δέλτα, την άλλη έχει το Σταυρό και το τριανταφυλάκι που έχει γενικά στα πράγματά της, δηλαδή στο φορεματάκι της, είδατε στην κορδέλα και στους φιόγκους. Πραγματικά όταν το είδα ξετρελάθηκα. Και αφού λοιπόν σας τα έδειξα όλα, πάμε να δούμε τι κάναμε μετά. Να σας πω ότι πήραμε μόνο τους κουμπάρους και την Άννη με τον αδερφό του άντρα μου και πήγαμε για μια πάρα πολύ κλασάτη γουρουνοπούλα. Πήγαμε στο Λαύριο, ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα δείτε λοιπόν από εκεί πλάνα. Να σας πω ότι η Μπέμπα όντως έβαλε, όπως σας τα είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο, το πρώτο το πολύ ωραίο φορεματάκι με το φορό στην αρχή. Μετά άλλαξε, έβαλε το φορεμά της και μετά επειδή έσκαγε ο Gigi, έβαλε αυτό το υπέροχο φραουλένιο σύνολο και θα τη δούμε ως φραουλίτσα πια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι κάναμε. Θέλεις αυγάκι? Τρώμε εμείς. Τρώμε εμείς. Τρώμε εμείς. Τρώμε. Δεν πειράζει, ωραία τι φαίνεται. Δια μας, τι κάνει, καλά, 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 περιμένω να φάω. Μπράβο. Δεν μπορώ. Του δίνει η θεία, να. Τζατζικάκι. Μου σ' αρέσει. Ούτε το ψωμάκι σου. Αν την ελίτσα, τρώει, σου αρέσει. Ναι ρε. Α, του αρέσουν οι λίστες. Ναι, αμέ. Δικιά σου. Ήταν. Κλαίω. Τα πάντα τρέχει. Το άλλο το. Να μου κάνεις εκεί. Έλα. Πατατούλες, Σπύρο. Ναι. Ναι. Να αγάπη μου. Πίνας ο Σπυράκος. Όχι, όχι φωτογραφίες, ναι, ξέρω παιδί μου, ναι. Α, όχι. Σοβαρά. Αλήθεια. Μπράβο, ρε Σπύρο. Τι να σου καθαρίσω τώρα, παιδί. Το μπρέκι το τυράκι, τι είναι αυτό τυράκι, ε. Μην τα βάζεις πίσω, ρε άνθρωπε. Κάτω. Τα πάρω εγώ τουλάχιστον. Είναι καλό, είναι καλό. Δεν του αρέσει το... Δεν του αρέσει η φρύ. Ναι, μάλλον, έτσι όπως είναι. Δεν πειράζει, θα το πάρει θεία, θα το πάρει θεία. Δεν θα ξαναγίνει. Θα το πάρει θεία, βεβαίως. Πατάτα, πατάτα. Μπέμπα, ξύπνησες. Ξύπνησε το μηνύο. Το κουκουπάκι μου. Ξύπνησε, βολε, 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 βολε. Δεν μπορώ ρε παιδιά. Κοιτάξτε μια βράβουλα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα δώρα. Να σας πω ότι δεν τα έχω όλα τα δώρα εδώ, γιατί κάποιοι δεν καταφέρανε να έρθουνε και θα μου τα δώσουν ένα θετό χρόνο, αλλά όσα δώρα έχω θα σας τα δείξω. Το θέμα των δώρων, να ξέρετε, είναι φορέματα, φορέματα, φορέματα. Πολλά φορέματα. Πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα πρώτα που είναι από το ίδιο κατάστημα. Λοιπόν, το πρώτο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σύνολο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κοιτάξτε εδώ πόσο τέλειο είναι. Είναι ζακετούλα με κοντομάνικη μπλουζίτσα και μια φανταστική φουστίτσα, παιδιά. Φανταστική, εντάξει. Στραφταλίζει ολόκληρη, βλέπετε. Είναι πραγματικά υπέροχο σύνολο. Το λάτρεψα, αλήθεια, το λάτρεψα. Θα συνεχίσω με φόρεμα, υπέροχο λευκό φορεματάκι, με ένα πολύ ωραίο λουλουδάκι εδώ πέρα μαζί με κορδελίτσα, πάρα πολύ όμορφο. Φόρεμα πάλι, αλλά εδώ έχω κατενθουσιαστεί γιατί λατρεύω το κίτρινο, βασικά λατρεύω αυτό το κίτρινο. Είναι πάρα πολύ ωραίο κίτρινο μαζί με την κορδελίτσα του, κάνει κάτω κάτω έτσι πολύ ωραίο, κάνει κάτω κάτω πολύ όμορφο, δένει πίσω σε φιωγκάκι, μανικάκια όμορφα, γενικά είναι
Τέλειο. Θα συνεχίσω με αυτό εδώ που τι είναι? Φόρεμα. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι αρκετά μεγάλη, αλλά θα είναι μια κούκλα με αυτό το φόρεμα. Πάρα πάρα πολύ όμορφο. Πουά, vintage steel, κουμπάκια πίσω. Τέλειο από κάτω, φουντωτό, φουντωτό. Και δένει φιωγκάκι πίσω. Εντάξει, είναι πολύ πολύ όμορφο. Για πόσο λέει αυτό ότι είναι? Α, είναι για 2 χρονών. Οκ. Okay. Τα φορέματα για τόσο μου τα έχουν βάλει, για 2 χρονών περίπου. Το επόμενο που θα σας δείξω τι είναι, θέλω να μαντέψετε. Φόρεμα. Λοιπόν, υπέροχο κουτάκι. Deepam. Deepam. Δεν ξέρω πώς λέγεται, τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε δίκαιοι. Διότι έχει καπελάκι, όμορφο πολύ, κορδελίτσα, και αυτή πολύ όμορφη, και τώρα έρχεται το φόρεμα να συμπληρωθεί, κατάλαβες, πολύ πολύ ωραίο. Αυτό είναι για 12 μηνών, οπότε στην ουσία είναι και από τώρα πες προς το τέλος του καλοκαιριού, ναι, ναι, θα δείξει, και άμα είμαστε έτσι και στυλάκια, μπορεί και του χρόνου, γιατί εντάξει είναι μπόλικο. Λοιπόν, νομίζω τελείωσαμε τα φορέματα και θα πάω στα σεντόνια. Το επόμενο που θα σας δείξω είναι σεντόνια, αλλά εγώ τα ζήτησα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή μου είπανε τι να σου πάρουμε κτλ. Και λέω, παιδιά, σεντόνια. Οπότε μου βρήκανε με φράουλα. Και τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι το κάτω σέντονο, πάνω σέντονο και μαξιλαροθήκη. Πολύ πολύ ωραίο. Και το επόμενο είναι μια κουβερτούλα, πολύ πολύ ωραία, με γατούλα αυτή τη φορά. Είναι fleece, ορίστε, είναι πάρα πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ απαλή. Σεντόνια και εδώ, τέλεια, υπέροχα, εντάξει, τι τέλειο, πείτε μου. Εν τω μεταξύ, κοίτα να δεις, έτσι. Αυτά εδώ πάνε τέλεια με αυτή την κουβέρτα, βλέπεις. Φοβερό. Το καλύτερο. Φορμάκια, θα ανοίξω να τα δούμε αυτά. Λοιπόν, 3 καταπληκτικά φορμάκια. Πρώτο, εντάξει, τρελαίνομαι. Δεύτερο, εντάξει, πεθαίνω. Τρίτο, εντάξει, σβήνω. Πάρα πάρα πολύ ωραία για τον ύπνο. Μα είναι ένα παντελονάκι από κάτω, φανταστικά. Και τι έχουμε? Τα καλτσάκια μας, όταν θα αρχίσουμε να περπατάμε κιόλας, που θα είναι και χειμώνας. Με από κάτω σόλα, ξέρετε, αντιολισθητική. Πάρα πάρα πολύ ωραίο, εντάξει, το λάτρεψα. Και αυτό είναι τελευταίο, ένα άκρος ιδιαίτερο δώρο, 2 υπέροχες κορνίζες, δουλεμένο στο χέρι έργο, με σινική μελάνη, ακουαρέλα, είναι από την Τόνια Πάστρα και είναι υπέροχα πραγματικά, έχει και ο Σπύρος τέτοιο, ένα μεγάλο. Και εντάξει, είναι πανέμορφο. Αυτά λοιπόν ήταν όλα τα πραγματάκια μας, όλα τα δωράκια που μας δώσανε. Τους ευχαριστώ πραγματικά όλους που ήταν παρόντες και μοιραστήκανε μαζί μας αυτή τη χαρά. Πραγματικά δεν μπορώ να είμαι και να νιώθω πιο χαρούμενη και πιο, τι να σας πω, ευλογημένη. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε αυτό το βίντεο, να το απολαύσατε. Αν σας άρεσε, ξέρετε ακριβώς τι να κάνετε. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και μέχρι το επόμενο βίντεο από μένα, πολλά φιλιά, να περνάτε καλά και να προσέχετε.